Δώστε και εσείς τη δική σας αγάπη. Μπείτε τώρα στη σελίδα «Χάθηκε, βρέθηκε, χαρίζεται, υιοθετώ, φιλοξενώ, σκύλο ή άλλο ζώο». Ας ξεκινήσουμε να δούμε πού θα βοηθήσουμε σήμερα και πού θα δώσουμε την αγάπη μας. Αντάντε, να ξεκινάμε. Γατάκια, σκυλάκια και όχι μόνο, πάμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ελένη από Κολωνό. Ψάχνουμε να βρούμε τη γλυκιά μας την Παλού. Λείπει λοιπόν από 12 Φεβρουαρίου, έχει χαθεί από τον Κολωνό και την ψάχνουμε να τη γυρίσουμε πίσω. Για δείτε αυτό το γλυκό μουντράκι, θα πούμε και λίγο την ιστορία. Πώς μας χάθηκε, την ψάχνουμε σε όλη την Αθήνα, γενικώς σε όλη την Αττική. Ψάχνουμε να βρούμε την Παλού. Η Μπαλού λοιπόν τρόμαξε και έφυγε από το μαγαζί των γονιών της στον Κολωνό. Από εκεί λοιπόν κρύφτηκε σε ένα μαγαζί με ποδήλατα. Ξαναέφυγε λοιπόν πάλι και τώρα την ψάχνουμε σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Δείτε αυτό το μουτράκι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Μπαλού να γυρίσει στο σπίτι της. Πάμε στους φιλόζωους εθελοντές της Εκάλης να στείλουμε την πιο γλυκιά καλησπέρα. Βρέθηκε λοιπόν δεμένος σε στήλο κοντά στο ΚΑΤ την Τετάρτη, 16 του Μάη το πρωί. Δεν έχει ούτε τσιμπάκι, ούτε στοιχεία. Υπάρχει ένα κόκκινο περιλέμιο τριγύρω του και ψάχνουμε να βρούμε τους γονείς του. Για βοηθήστε λιγάκι, παιδιά. Ποιος έχει χάσει το σκυλάκι του? Δεμένο λοιπόν το έβαλε ένας κύριος στο ΚΑΤ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να βρούμε την οικογένεια. Να στείλουμε την γλυκιά μας την καλησπέρα στα Χανιά. Ψάχνουμε να βρούμε για να δώσουμε αυτά τα γλυκά τα φιτσουλίνια. Η ομάδα λοιπόν εδώ πέρα που τα έχει βρει και τα ταΐζει στο γήπεδο, ταΐζει και τη Μανούλα καθημερινά. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα και ψάχνουμε να βρούμε για 7 σκυλάκια κλεισμένα τα οποία είναι μέσα σε ένα γήπεδο. Τα ταΐζουν τα παιδιά, όλη η ομάδα εδώ. Οι λεβέντες, οι χανιώτες φροντίζουν τα μικρά μας τα σκυλάκια. Ψάχνουμε κυρίως μαμά, μπαμπά, οικογένεια για την Κρήτη, αλλά τα δίνουμε κιόλας εκτός. Για δείτε τα γλυκά μας τα φατσουλίνια. Πάμε να στείλουμε την γλυκιά μας την καλησπέρα στο Ηράκλειο Αττικής. Εκεί στα παιδιά που παλεύουν να βρουν σπίτι για τον Ραούλ. Ο Ραούλ είναι πολύ νεαρός, περίπου 7,5 μηνών, εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και υγιέστατος. Αναζητά παντοτινή οικογένεια. Αυτό το κουκλί λοιπόν πηγαίνει βόλτα με το λουρί, ακούει εντολές και γενικά είναι ένα εξαίρετο πλάσμα. Ας του χαρίσουμε μια οικογένεια και μια γκαλίτσα. Πάμε να βρούμε σπίτι για τον Ραούλ. Τώρα θα πενταχτούμε και πάμε να δούμε τους πειρατές της Καραϊβικής. Ψάχνουμε να βρούμε σπίτι για την γλυκιά μας την Πειρατίνα. Η Πειρατίνα είναι 4 μηνών, εμβολιασμένη, αποπαρασιτωμένη. Θα δοθεί σε όποιον θέλει να της δώσει την απαραίτητη αγάπη για το υπόλοιπο της ζωής τους. Κοινή ζωή θα είναι. Θέλουμε και συμβολιοθεσίας και φυσικά θα την προσέχουμε, θα την αγαπούμε και θα βρούμε το καλύτερο σπίτι για την Πειρατίνα μας. Να στείλουμε την καλησπέρα μας τώρα στα παιδιά εκεί πέρα στην Πετρούπολη. Ψάχνουμε να βρούμε ένα σπιτάκι για την άσπρη γνωδωτή μπαλίτσα που ακούει στο όνομα Έλσα. 5 μηνών, πρωταθλήτρια παρακαλώ πάρα πολύ, στα τζαλίμια και στις αγάπες. Ψάχνουμε να βρούμε μια οικογένεια η οποία θα διαφερθεί και θα τη φέρει στη ζωή της και στην καρδούλα της. Για πάμε να βρούμε λοιπόν ένα σπίτι για την Έλσα. Η Μπαλού λοιπόν είναι ποιμενικός κεντρικής Ασίας, μεγαλύτερη από λαμπρατόρ. Μπες με λευκό, με κοντή ουρίτσα. Αυτό το λέμε για να το προσέξετε και σίγουρα θα τη βρούμε. Φυσικά θα είναι λίγο πιο αδυνατούλα τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε την Μπαλού, παιδιά βοηθήστε. Μπαλού, Μπαλού, γύρνα στο σπίτι γρήγορα.